Λίγες ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στο Star. Αισθάνομαι ελεύθερος αλλά και δεσμευμένος, γιατί η απόφαση αυτή δεν ήταν αθωωτική, αυτό που πραγματικά περίμενα πως θα έχω. Ήθελα να έλεγε αθώος. Έδωσα όλη την περιουσία μου, αυτό το έλεγα, το λέω και θα το λέω, και από εκεί πέρα η αθώωση θα ήταν η μόνη ανταμοιβή συναισθηματικά. Από εκεί και πέρα κρίνω τη δικαιοσύνη ότι είναι πάντοτε σωστή, αυτό που αποφασίζει το σέβομαι και πιστεύω ότι στην πορεία θα ξαναδείξω πρώτα απ' όλα στον κόσμο που με έχει αγαπήσει αυτά τα χρόνια, συμπορεύτηκε μαζί μου, κάποιοι από αυτούς δυσαρεστήθηκαν, έφυγαν, σε κάποιους χρωστάω εκτός από χρήματα ίσως και την εκτίμησή μου. Πιστεύω όμως ότι θα τους δώσω πίσω, θα αισθάνομαι δυνατός, στέκομαι στα πόδια μου. Τι θα κρατήσετε από τις φυλακές? Μόνο θα κρατήσω, την λέξη τιμωρία, την οποία δεν ξέρω αν την άξιζα με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι τίποτα άλλο, ξέρετε. Τίποτα άλλο. Να ξέρει το αγαπητό σας τηλεοπτικό κοινό ότι εγώ θα κάνω τα πάντα να δείξω ότι αγαπώ την Ελλάδα, αλλά αγαπώ μόνο μερικούς από τους Έλληνες, δυστυχώς. Μακάρι να ξανανακτήσω και να αποκτήσω ξανά τη σιγουριά ότι όλοι οι συνάνθρωποι μου συμπορεύονται, αισθάνονται ότι είμαι ένας άνθρωπος δημιουργικός και όλοι μαζί να φτιάξουμε την Ελλάδα όσο γίνεται καλύτερα. Είναι δυσάρεστο να είστε μέσα με ανθρώπους που έχει ζήσει τόσο καιρό, παρόλο που δεν τους ήξερε ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, έχουμε μια οπτική επαφή. Είναι άσχημο να ξέρουν ότι θα βγεις και εκείνη θα είναι μέσα. Είναι άσχημο το συνέστημα. Θα φροντίσω όμως να το ξεπεράσω και αυτό το πράγμα. Και θα δω τι θα κάνω μία ώρα πριν βγω. Δεν έχω προγραμματίσει τίποτα. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή μου, δεν θέλω να προγραμματίζω κάτι. Τρεις μέρες πριν. Τρεις μέρες έμειναν και ο Λάκης Γαβαλάς θα αφήσει πίσω του τη φυλακή με ένα χαμόγελο γλυκό πικρό για όσα έζησε εκεί.